τοπική καταστροφή που είχαμε, θα μου επιτρέψετε να πω αυτού του στολιδιού, αυτού του θεάτρου που πραγματικά είχαν την ευκαιρία όχι μόνο οι κάτοικοι του Χαλανδρίου, αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου να πάνε εκεί κάθε καλοκαίρι και να περάσουν όμορφα. Τώρα βλέπουμε αυτές τις εικόνες μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες. Μαρία, οι περισσότεροι εδώ το χαρακτηρίζουν ως κόσμημα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πω ότι αυτή είναι η εικόνα. Βλέπετε και τα συνεργεία και της περιφέρειας και του Δήμου έχουν έρθει εδώ από το πρωί προκειμένου να προσπαθήσουν ξανά να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να το ξαναστήσουν θα λέγαμε από την αρχή. Προκειμένου να μπορέσει σήμερα, να λειτουργήσει δηλαδή. Και πάλι το καλοκαίρι. Από σήμερα έχουν ξεκινήσει, θα μας τα πει και ο Άγιος Καραμέρος. Έχει γίνει μια συμφωνία με τον Δήμο προκειμένου να δοθούν και χρήματα για να γίνουν γρήγορα οι εργασίες αποκατάστασης. Η πυροσβεστική, όπως μας είπε, μου είπατε νωρίτερα, κύριε Καραμέρο, ήταν εδώ στο σημείο από νωρίς, βοήθησε, έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Μέσα σε 20 λεπτά είχε τεθεί υπό έλεγχο. Το σημαντικό είναι ότι 18 ώρες μετά την ολική καταστροφή του θεάτρου, ευτυχώς όχι της ρεματιάς, γιατί γλιτώσαμε τα χειρότερα και λόγω της άπνοιας, αλλά κυρίως λόγω της έγκαιρης επέμβασης του πυροσβεστικού σώματος, 18 ώρες μετά. Ξεκινήσαμε να μαζέψουμε τα καμένα, να ξυλώσουμε τις εξέδρες οι οποίες τώρα έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ από την φωτιά, τις μεταλλικές. Και χτες, μετά από απόφαση εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας και με εντολή της περιφερειάρχης της κυρίας Ρένας Δούρου, θα ενισχύσουμε το Δήμο Χαλανδρίου μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ. Ήδη εκείνος ο Δήμος Χαλανδρίου έχει προϋπολογίσει κάποια χρήματα. Με στόχο, εγώ δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, μέσα στο καλοκαίρι, να ανοίξει ξανά, λέτε. Στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να ξανανοίξει το θέατρο. Εσείς, κύριε Καραμέρο, τι εικόνα έχετε, ότι είχαμε Μπρισμό, τι λέτε, τι εικόνα έχετε εσείς? Εγώ δεν χρειάζεται. Καταρχήν, δεν είναι δουλειά. Θα σας πω κάτι, επειδή ακούστηκαν πολλά και είπα και εγώ, δεν είναι δουλειά μας εμάς θεσμικά. Εμάς η δουλειά μας είναι αυτή. Να ξεκινήσουμε άμεσα την αποκατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ, επειδή έχω ξεκινήσει από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αυτό. Γκαζάκι. Το γκαζάκι. Ξεκάθαρα. Γκαζάκια και μάλιστα τοποθετημένα, αν μπορείτε να δείτε, στο σημείο της εξέδρας που είναι το μεγάλο αυτό πεύκο. Μάλιστα. Που μη σοκάηκε, ώστε να μπορέσει να φουντώσει καλά. Δηλαδή, για να γίνει δουλειά γρήγορα. Ξεκάθαρη πρόθεση. Ναι. Πάντως, κύριε Καραμέρο, η αλήθεια είναι. Αλλά, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφανθούμε για το συγκεκριμένο. Ότι όλο αυτό έγινε σε μία περίοδο που φαίνεται πως ξεκαθαριζόταν σιγά-σιγά το θέμα αδειοδότησης του θεάτρου. Που είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Το είπε και ο βέβαια. Το λέει και ο Δήμαρχος. Είχε υπογράψει ήδη ο κ. Σιδάκης, ο Υπουργός Πολιτισμού. Θα υπέγραφε χθες, θα υπογράψει σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Γιάννης Οτσιρώνης. Αυτό δεν αλλάζει. Όποιος θεώρησε ότι μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία οριστικής νομιμοποίησης της κρίσης από πλευράς του Δήμου Χαλανδρίου του θεάτρου, έκανε πολύ μεγάλο λάθος. Θα το κάνουμε και θα το κάνουμε καλύτερο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί είναι το πόσιμο για το βόρειο τομέα το θεατράκι της Ρεματιάς Χαλανδρίου και το ξέρουν πάρα πολύ καλό. Έτσι είναι. Θέλω να πω ένα πράγμα. Επειδή πρόκειται για έγκλημα, γιατί σκεφτείτε ότι έγινε στην καρδιά του ρέματος Χαλανδρίου. Ένα ρέμα 16 χιλιόμετρα από την Πεντέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και επειδή αν φύσαγε λίγο περισσότερο, μπορεί να έχει ξεφύγει η φωτιά και δεν έχουμε και κατοικημένη περιοχή και έναν πλούσιο ευρωβιότοπο, υπάρχει τρόπος να βρούμε ποιοι ενδεχομένως σκέφτηκαν, οργάνωσαν και έβαλαν τη φωτιά. Μακάρι. Μπορούν να ανοίξουν τα τηλέφωνα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι και τόσο πύκνο κατοικημένη εδώ η περιοχή. Υπάρχουν καταγγελίες του Δημάρχου. Και εγώ καλώ τον εισαγγελέα να δώσει εντολή, βεβαίως, να πάρει την απόφαση και μακάρι, να ψάξει. Καραμέρο. Και σαν ένα μήνυμα, γιατί είμαστε στην αρχή της αντιπυρητικής περίοδου, ότι είμαστε όλοι εδώ σε γρήγορση, και να μην αφήσουμε να καεί ούτε ένα δέντρο φέτος το καλοκαίρι. Μακάρι σημασία έχει ότι συντονίζεστε με τον Δήμαρχο και θα αποκατασταθεί γρήγορα αυτή η ζημιά που έγινε σε αυτό το διαμάντι. Δεν το βλέπουμε συχνά. Ναι, την επομένη να είναι ήδη τα συνεργεία εκεί και να προσπαθήσουν να. Εντάξει, είναι και αριστεροί όλοι αυτοί που συντονίζονται γρήγορα. Πρώτη φορά αριστερά. Οι κομμουνιστές Δήμαρχοι από εδώ, Σιριζέοι από εκεί. Τα βρίσκεται εύκολα εσείς. Το καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμέρο. Να είστε καλά. Αυτό είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα μετράει. Ο στόχος είναι το θέατρο, όχι το δάσος. Ναι, φυσικά αυτό προκύπτει.